αυτό μετά. Πάντως, παιδιά, φαίνεται η κούραση στα πρόσωπα όλων. Ναι, ναι. Είμαι πεθαμένοι, είναι τώρα. Βέβαια, περιοδίες. Ήταν πολύ γρήγορο, σύντομο το διάστημα και ήταν πολύ. Τη δικιά μας κούραση που να δεις. Και είχε προηγηθεί ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Εδώ μας έκοψαν τις διακοπές του πολιτικού σκέφτου. Εμένα δύο φορές και με τον επαγγελματία. Αν είναι το παρατηρώ. Αυτή είναι, ναι, καλά κάνεις. Αυτή είναι η δουλειά της. Πολύ σωστά. Λοιπόν, για κάθεστε να δούμε την κουβέντα. Δεν είπα ότι καλό ή κακό συμβαίνει, απλώς το παρατηρώ. Βλέπεις μια τσαντίλα μόλις έθεσε το θέμα. Μην βάλετε σταυρό, θα το θυμάμαι. Του το είπε. Δεν κάνει κανένα λάθος. Όχι. Να δούμε λοιπόν πώς θα κάνει και ο Σταύρος του Δωράκης. Θα δώσει και η μάχη της Κρήτης αυτές τις εκλογές, έτσι. Πολύ έπαιξε, πολύ έπαιξε. Πάρα πολύ. Εδώ, μια εκεί μας είπε, θα δω. Είναι η πρώτη φορά που και από την πλευρά. Έχουμε, έχουμε. Debate κριτικών. Debate κριτικών. Στα κριτικά θα το κάνουμε. Ακούτε. Σε ακούμε, Μαρία. Έχουμε τέσσερις αρχηγούς που κατεβαίνουν στην Κρήτη ως υποψήφοι, όπως ξέρετε. Και ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Τσίπρας είναι υποψήφιος στο νομό Ηρακλείου. Και ο κύριος Καμένος είναι υποψήφιος στο νομό Ηρακλείου. Αλλά και ο κύριος Μημαράκης είναι υποψήφιος στο νομό Ηρακλείου. Η Κρήτη είναι σημαντική όμως. Είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι όλη η ίδια πόλη, γιατί εμείς στην Κρήτη έχουμε και ζητήματα με τις πόλεις. Τσακώνεστε. Το βλέπουμε χαλιά. Ηρακλείο άλλο. Εντάξει, από την τώρα προχθές δεν σου άρεσε. Ξαναμπήκε πάλι μέσα, τι έγινε. Δεν θα του δώσαν το ποτάμι. Το ποτάμι. Λες. Ξεχάσα να του δώσω το ποτάμι. Δεν θα του κάνανε τέτοιο χουνερί. Μπορεί να πει. Λευκό δεν έχει μέσα. Στις τελευταίες εκλογές του Ιανουαρίου, στο δικό μου εκλογικό τμήμα, παρά το ότι ήταν. Γιατί πήγα. Παρά το ότι ήταν παρούσα η Εφορευτική Επιτροπή. Καλημέρα κιόλας, παιδιά, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν. Και μια χαρά, παιδιά μου. Τα πήρα μόνο μου. Να ψηφίσω δέλτια. Να κάνω πακετάκι, πήγα μέσα. Εγώ τα είχα. Τα είχαν έτοιμα από ό,τι είδα και τα παιδιά. Τα είχαν γυρισμένα ανάποδα και το λευκό πάνω-πάνω. Ναι, κύριε. Εντάξει. Λοιπόν, το βρήκαμε το ψηφοδέλτιο. Εντάξει. Έτοιμοι. Ρίξτε το. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Κλασική φωτογραφία αυτή. Εκεί, μια χαρά. Να φαίνεται. Γράφει από κάτω. Εκλογές. Δεύτερες εκλογές του 2015. Μετά. Τρίτες εκλογές του 2015. Να έχει να ξεχωρίζει τις φωτογραφίες. Λοιπόν, παιδιά, ελάτε να είμαστε όλοι. Άντε, μπράβο. Άντε, Μάριε, μάζεψε τους. Οργανωθείτε, κύριε. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί καταλαβαίνετε πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Θεοδωράκης δεν ξέρει τη δουλειά. Κάθεστε στην άκρη να πείτε πρώτα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης δεν ξέρει τη δουλειά και καταλαβαίνει ότι υπάρχει και. Θα πει και Θεοδωράκης για την αποχή, βάζω στοίχημα. Για να το σίγουρα. Να καλέσει το λαό να ψηφίσει. Εντάξει, ναι. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι. Πάμε. Είμαστε έτοιμοι. Ναι, ναι. Παιδιά. Περιμένω. Πώς είναι σαν έτοιμοι. Υπάρχουν και τα τοπικά δίκτυα, πρέπει και τα τοπικά, να τους περιμένω. Άντε, περιμένετε να δούμε. Αν μπορείς. Παιδιά, συγγνώμη λίγο. Ανοίξτε λίγο. Λίγο. Πάμε ότι μάθαμε τοπικά. Λοιπόν. Άντε. Πάμε, δε. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να έχουμε μικρή αποχή, να σηκωθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Να ψηφίσει αλλιώς και να ψηφίσει για το μέλλον των παιδιών του. Να μην γυρίσουμε στις παλιές ημερομηνίες, να μην γυρίσουμε στο Γενάρη του 2015. Να μην γυρίσουμε στα προηγούμενα χρόνια, αλλά να φύγουμε μπροστά. Η Ελλάδα μπορεί και νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα άλμα στο μέλλον. Η Ελλάδα μπορεί. Μπορούμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε και η Κρήτη και τα Χανιά δείχνουν το δρόμο. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Η μέρα, από σήμερα το βράδυ μάλλον, όχι από αύριο, από σήμερα το βράδυ πρέπει να είναι μια μέρα δουλειάς. Και πρέπει να είμαστε όλοι αποφασισμένοι και εμείς είμαστε αποφασισμένοι για μικρούς δίκαιους συμβιβασμούς. Θα πρέπει να ξεχάσουμε όλα αυτά που λέγαμε προεκλογικά ως προς την αντιπαράθεση και να θυμηθούμε όλα αυτά που λέγαμε, αν λέγαμε προεκλογικά, ως προς τις λύσεις των προβλημάτων. Πρέπει δηλαδή να συζητήσουμε, να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο νέων εκλογών που κανείς δεν θέλει και να συζητήσουμε πώς θα αλλάξουμε τη ζωή μας, πώς θα αλλάξουμε τη ζωή των παιδιών μας και πώς τέλος πάντων με μικρούς συμβιβασμούς. Θα συνεργαστούμε όλοι και θα κάνουμε μια καλύτερη χώρα. Δεύτερη φορά. Μια κοιμάτωση συνεργασία που βρίσκει. Το παν είναι να έχουμε διάθεση να συνεργαστούμε. Τώρα το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό θα εξαρτηθεί και από την ψήφο του ελληνικού λαού. Εμείς ζητάμε να μας δώσει τη δυνατότητα να γίνουμε η μηχανή των αλλαγών, η μηχανή των μεταρρυθμίσεων. Γιατί η χώρα αυτή πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει να την κρεμίσουμε, αλλά πρέπει να την αλλάξουμε ριζικά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα από τα Χανιά.
Μάλιστα. Ωραία.